Λοιπόν, τι θα γίνεις, Πρόχτη? Θα μιλήσεις? Δεν έχω να πω τίποτα. Θα μιλήσεις, κουλίκι, άκουσες? Θα τα ξεράσεις όλα, όλα! Άκου, δεν έχω να πω τίποτα. Άκου, δεν έχω να πω τίποτα. Σε ποιον? Στον αστυνόμο Θεοχάρη! Στον αστυνόμο Θεοχάρη! Έλα, έμενα κάθαρμα. Α, στέγνωσε αυτό. Άκουσες? Με ξέρεις καλά. Πήγαινε στη θέση σου, εσύ. Πήγαινε στη θέση σου, είπα! Άκουσες! Κατηγορήσε για 3 βιασμούς. Βιασμό στην Αθήνα, βιασμό στη Λάρισα, τώρα και στα Τρίκαλα. Ποιος είσαι, ρε, ο Σαράφης? Δεν τους έκανα εγώ τους βιασμούς. Και ποιος τους έκανε, ρε, εγώ? Εσύ. Μπα, δεν σε έχω ικανό. Πουλάς και πνεύμαρες, κουλίκι, ε! Μ' αρέσει που τις προειδοποιούσες κιόλας πριν τις βιάσεις. Τις προειδοποιούσα? Ναι. Αυτός δεν είναι ο γραφικός σου χαρακτήρας? Ναι, αυτός είναι, αλλά... Δεν έχει άλλα κάθαρμα, δεν έχει άλλα! Άκουσες! Θα σε λιώσω, ρε, θα σε λιώσω! Το βρήκα πως θα σε κάνω να μιλήσεις. Ναι, ναι, εντάξει! Θα μιλήσω, ναι, εντάξει! Δεν αντέχω άλλο το μαρτύριο! Θα μιλήσω! Σ' ακούω. Τους βιασμούς τους έκανα κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μερικές φορές όμως την Κυριακή καθόμουν. Γιατί από το πολύ ζώο δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο. Μέσα μου τα σαπουνάκια. Έτσι όλα αυτά τα πράγματα έχουν τα πάντα. Δεν μπορούσα. Έτσι έχουν τα πράγματα. Δεν έχω να πω τίποτα παραπάνω. Καταραμένα γείτονα. Τώρα βρήκες να βάλεις τη μουσική στη διαπασόν. Θα μιλήσω όμως. Αμάν, τι έγινε εδώ? Άσε με, κάθαρμα! Δεν ξέρω εγώ από δάφτα! Άσε με, είπα, δεν με είχες προειδοποιήσει κιόλας! Κατουργέμαι! Σκασμός, κάθαρμα! Πες με τον πόνο μου! Θα σε λιώσω, ρε! Θα σε λιώσω, είπα! Αχ, δεν κρατιέμαι άλλο! Πάω να κατουρίσω! Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ανάκριση θα μείνει στη μέση! Λοιπόν, τι θα γίνεις, Πρόχτη? Θα μιλήσεις? Δεν έχω να πω τίποτα. Θα τα ξεράσεις όλα, σκουλίκι. Άκουσες όλα! Αχ, συνέχισε εσύ! Επιστρέφω αμέσως! Θα τα ξεράσεις όλα! Μα είμαι αθώος! Αθώος!